γεια σας. Στην εκπομπή Παναπόλα υγεία μου σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη και θα προχωρήσουμε σε διάφορε άλλε ψυχικέ διαταραχέ. Θα δούμε ποιε είναι αυτέ και πώ μπορούν όλα αυτά να θεραπευτούν. Κοντά μα έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο τον κύριο Ανέστη Ράμναλη, ο οποίο είναι ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, επιστημονικό συνεργάτη τη πρώτη ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο Πανεπιστημιακή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που είναι μαζί μα σήμερα να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία όλο και πιο συχνά μα απασχολούν. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να μιλήσουμε για ακόμη μια φορά, κατόπιν βέβαια και μεγάλη επιμονή των τηλεθεατών, γιατί δεν κάνουμε mm -hmm. ένα θέμα με ψυχίατρο. Έτσι, επειδή τα προβλήματα, ε, κύριε Ράμναλ, είναι πάρα πολλά. Ο κόσμο συχνά αναζητά τη βοήθεια ενό ψυχιάτρου, ενό ψυχοθεραπευτή. Αυτό, αυτό? ναι. Αλήθεια. αλήθεια είναι αυτό και τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει αυξηθεί αρκετά και η επισκεψιμότητα σε ειδικού ψυχική υγεία. Ακριβώ. Σχέση με παλιότερα. Ναι. Ναι. Δηλαδή, σαν να έχει πάσει και το ταμπού που. Πού λέγαμε θα να πάω σε ψυχίατρο. Ναι, ναι, ναι το ναι. συζητήσαμε και άλλη φορά αυτό. Ε, και εύχομαι να έχει σπάσει αυτό το ταμπού. Νομίζω είναι κατά καλύτερα τα πράγματα. Πολύ ωραία. Ναι. 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 Ε, κύριε Ράμνα, να αρχίσουμε λίγο τώρα για, τα, για ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί αρκετό κόσμο. Mm -hmm. Και ένα λόγο πραγματικά που ήθελα να κάνουμε την εκπομπή ήταν και η κατάθλιψη του. Θα συζητήσει άλλη φορά, αλλά νομίζω τώρα μπορούμε να πούμε και καινούργια δεδομένα σε σχέση με αυτό. Mm -hmm. ε, κατάθλιψη, τι σημαίνει κατάθλιψη, Υπάρχουν κάποια αρχικά στάδια, ε, Πρώτα και μετά, οδηγούμαστε σε πιο έντονε καταστάσει. <κυκλή> ναι, η κατάθλιψη φαίνεται ότι αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τι μάστιγε τη εποχή παγκοσμίω, mm -hmm. όχι μόνο στην Ελλάδα. Ε, είναι κατά συχνό mm -hmm. Δηλαδή, φαίνεται ότι περίπου ένα στου πέντε ενήλικε κάποια στιγμή στη ζωή του. Πιθανώ θα νοσήσει από κατάθλιψη. Τόσο συχνά, ε! Λίγο πιο συχνά στι γυναίκε και λίγο, λιγότερο συχνά στου άντρε. Ναι. ναι. Ε, φυσικά και έχει στάδια και ξεκινάει με κάποια συμπτώματα, τα οποία πολλέ φορέ είναι και πολύ ύπουλα. Mm -hmm. Και μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ βαριέ κλινικέ εικόνε ε, που οδηγούν και σε πολύ μεγάλη αναπηρία. Δηλαδή θεωρείται ότι θα είναι από του κορυφαίου ε, λόγου αναπηρία στα επόμενα χρόνια τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία η κατάθλιψη. Mm -hmm. ε, είναι σημαντικό, θεωρώ ότι. Όταν ανοιχνεύσουμε κάποια συμπτώματα ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχολογία μας, να το πω πολύ γενικά, είναι σημαντικό να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό έστω για μια συμβουλή. Ναι, ε, κύριε Ράναλ, δηλαδή ε, θέλω λίγο πιο ξεκάθαρα. Mm -hmm. Αν mm -hmm. μπορείτε mm -hmm. να μου το πείτε αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία. τα κυρίως... πιο συχνά που θα μας Μπράβο, θα, ναι. θα αποφασίσουμε θα να χτυπήσουμε την πόρτα του ψυχιάτρου. Τα πιο σημαντικά <laughs> και τα πιο κομβικά συμπτώματα. Είναι η πολύ πεσμένη διάθεση. Ναι. Πολύ πεσμένη σε σχέση ναι. με η τρόπος... κακιά ψυχολογία που λέμε. Που Μπράβο. Είναι. Τα κέφια, τα άσχημα ναι, κέφια. Ναι, 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 Ακριβώ. Το οποίο βέβαια πρέπει να κρατάει κάποιε μέρε. Λέμε τουλάχιστον 15. Όχι να ναι, έχω α... άσχημα κέφια το πρωί και το βράδυ να είμαι καλά. Ακριβώς. Αλλά αυτό να είναι συνεχόμενο. Μπορεί και δύο-τρει μέρε κάτι να μα συμβεί και να μην είμαστε καθόλου καλά. Σωστά. Έτσι, κάποια ατυχή επαγγελματική, προσωπική. Φυσικά. Ένα καυγά, οτιδήποτε. Δεν θεωρείται κατάθλιψη αυτό το πράγμα αν κρατήσει δύο ή τρει μέρε. Σύμφωνα με τα κριτήρια, πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 μέρε. Και ένα άλλο σημαντικό σύμπτωμα είναι το να μην ευχαριστιόμαστε τα πράγματα που συνηθίζαμε να ευχαριστιόμαστε πριν. Ναι. Δεν δηλαδή να απολαμβάνουμε αυτά που, που συνηθίζαμε να απολαμβάνουμε. Mm -hmm. Γιατί και στον κάθε άνθρωπο αυτό είναι διαφορετικό. Ε, Επίση είναι πεσμένη ας πούμε, η ενέργειά μα. Υπάρχουν σεξουαλικέ πολύ συχνά. Σεξουαλικού τύπου συμπτώματα, ανιδονία, Χαμηλή λίμπιντο. Mm -hmm. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Διαταραχέ mm -hmm. στην όρεξη. Πολύ συχνέ συνήθω είναι διαταραχέ στον ύπνο. Αυτό θα σα πω και αυτό Αυτό ναι, είναι το πολύ ύπνο. σημαντικό. Μπράβο. Αν γενικά δεν είναι, τα... είναι. Πολύ συχνά μα έρχονται ασθενεί οι οποίοι αναφέρουν μόνο το πρόβλημα του ύπνου. Ναι. Δηλαδή, ε, ήρθα στο... πάω στο γιατρό και δεν, έχω... δεν μπορώ να κοιμηθώ mm -hmm. για πολύ καιρό. Ή ξυπνάω πάρα πολύ νωρί το πρωί. Ή ξυπνάω πολλέ φορέ μέσα τη νύχτα και ο ύπνο μου δεν είναι ικανοποιητικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα. Ούτε καν πρόημο μπορεί να είναι ένα σημαντικό σημείο κατάθλιψη. Ε, στο οποίο, όταν έρχεται κάποιο στο γιατρό και παίρνουμε πλέον το ιστορικό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και από μια κατάθλιψη κάποιο. Mm -hmm. Βέβαια και υπάρχουν και άλλοι λόγοι κάποιου που δεν κοιμάται καλά, έτσι και το άγχο είναι πολύ συχνό αίτιο. Mm -hmm. Αλλά νομίζω ναι ότι το καμπανάκι πρέπει να χτυπήσει σίγουρα όταν έχουμε πολύ πεσμένα κέφια, όταν δεν ευχαριστιόμαστε τη ζωή μα, mm -hmm. ε, όταν νιώθουμε πολλέ φορέ ότι τη ζωή μα δεν αξίζει, ότι δεν αξίζουμε εμεί. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Πολλέ ενοχέ πολύ συχνά στην κατάθλιψη και διαταραχέ στον ύπνο. Αυτά είναι ε, σημεία τα οποία πρέπει να χτυπήσουν ε, τα βάρη. Στην κατάθλιψη οδηγούμαστε σταδιακά, mm -hmm. ή ας πούμε μπορεί κάποιο γεγονό το οποίο είναι μοιραίο, είναι πάρα πολύ σοβαρό, τραγικό, ε, να μα ε, ρίξει σε αυτή την κατάσταση από την αρχή. Είναι συνδυασμό. Δηλαδή, όπω είναι λογικό, ναι. ε, έχει να κάνει καταρχά με το, το, το άτομο. Mm -hmm. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε στην ψυχιατρική είναι το λεγόμενο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Δηλαδή, δεν σημαίνει αυτό ότι το ένα κομμάτι είναι τη βιολογία, mm -hmm. τα γονίδια μα δηλαδή. Αν έχουμε κάποια πιο ευάλωτα Αυτή θα σας τα γονίδια. Απλό ναι. ναι. Και αν παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα τώρα, μια και το συζητάτε αυτό και το ανήκετε. Το παίζει θέμα. ρόλο η κληρονομικότητα. Παίζει. Ναι, η κατάθλιψη okay. δεν είναι από τα νοσήματα που έχουν το πιο ισχυρό πούμε, κληρονομικό παράγοντα, αλλά παίζει ρόλο. Mm -hmm. ε, παίζει ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή η προσωπικότητα. Το πώς έχει μεγαλώσει κάποιο, τα βιώματά του. Mm -hmm. Τεράστιο ρόλο παίζουν τα πρώιμα τραύματα. Mm -hmm. Δηλαδή, αν έχει, έχει τραυματικές εμπειρίες σε πρώιμη ηλικία, mm -hmm. προεφηβεία, παιδική ηλικία, Έτσι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και φυσικά μετά είναι και το λεγόμενο κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή με την έννοια του τι μας συμβαίνει στη ζωή μα. Mm -hmm. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο ε, σταθερό ψυχολογικά, κατασκευασμένο, πρέπει να του συμβούν πιο σοβαρά πράγματα, mm -hmm. πιο, πιο σοβαρέ τρισσογόνοι παράγοντε για να μπει σε κατάθλιψη. Ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να μπουν λίγο πιο εύκολα. Επίση, αυτό που μπορεί να ζορίζει εσά να μην πειράζει καθόλου. Ακριβώ. Και, και αυτό, αυτό που ζορίζει εμένα σημαντικό. να μην ζορίζει καθόλου εσά. Ακριβώ. Να. Ναι. Τα άτομα πολλέ φορέ αντιμετωπίζουν τα ίδια θέματα με διαφορετικού τρόπου. Με πολύ διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο. τρόπο. Ναι. Και φυσικά, επειδή με ρωτήσατε για το αν είναι και μπαίνει σιγά-σιγά ή ξαφνικά. Ναι, αυτό. Συνήθω σιγά-σιγά θα έλεγα. Δηλαδή ότι. Μπορεί και να μπει πολύ ξαφνικά, αλλά συνήθω δίνει σημάδια για και το καιρό πριν. Μπορεί και για χρόνια πριν εμφανιστεί ένα. Πολύ σοβαρό καταληπτικό επεισόδιο. Mm -hmm. ε, και αυτό πώς εκδηλώνεται, ας πούμε, με ανθρώπους. Ε, καταρχήν, ε, ποιος, ποιας ηλικίας, ίσως ξέρουμε, ε, κύριε Ράμναλη, άτομα επηρεάζει η κατάθλιψη. Όλες τις ηλικίες. Oh. Από μικρά παιδιά μέχρι υπερήλικες. Ναι. Mm. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θέλω λίγο να το συζητήσουμε στο τέλο είναι η κατάθλιψη και η τρίτη ηλικία, κύριε mm. Ράμαλη. Που πάρα και πολύ αυτό σημαντικό. είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα, πάρα πολύ, πολύ. Σημαντικό, και ναι. Και για μένα. Λοιπόν, άρα λοιπόν μα δίνει κάποια συμπτώματα mm -hmm. και οπωσδήποτε τα οποία μπορεί να μην είναι κραυγαλαία. Στην αρχή, ναι. Στην αρχή. Αλλά εμεί, άσχετα αν δεν είναι κραυγαλαία, αν είναι κραυγαλαία ή όχι, πότε πρέπει να έρθουμε σε εσά. Οπότε νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μα ότι ε, μια επίσκεψη στον ψυχίατρο mm -hmm. δεν σημαίνει αυτόματα φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Ε, δηλαδή... Χάπια δηλαδή, όπω Δηλαδή, δεν πάω για να θα μου δώσει κάποια και Α, θα, θα αισθάνομαι ας πούμε, πάρα πολύ βαριά ναι. και τι επιπτώσει θα Μπορούμε να συζητήσουμε για και... τα χάπια γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλε πρόοδου σε αυτό το κομμάτι Ωραία, τα τελευταία ναι. χρόνια. Ναι. Και δεν είναι όπω τα φανταζόμαστε ή όπω έχουν μείνει στο μυαλό μα τα πράγματα στι αγωγέ. Αλλά καλό είναι κάποιο να πάει όταν ε, νιώσει ότι αρχίζει να επηρεάζεται πολύ η λειτουργικότητά του. Δεν θέλει να πάρει και να βάλει. Απολαμβάνει... Δεν μπορεί ναι. να είναι αυτό ένα λόγο. Να κάνει μέρε. Να, ναι. να μην απολαμβάνει τα παιδιά του, να μην ναι. απολαμβάνει τα εγγόνια του ένα ηλικιωμένο. Mm -hmm. ε, να μην ευχαρισφέρει τα χόμπι του. Mm -hmm. ε, οπότε δεν είναι κακό να, να συμβουλευτεί κάποιον Φυσικά. και να δούμε σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Mm -hmm. Για παράδειγμα, σε στάδια ήπια ε, κατάθλιψη, mm -hmm. ε, συνήθω αυτό που προτείνουμε απλά μπορεί να είναι άσκηση. Η ή, ή κάποιε ψυχοθραπευτικέ συνεδρίε να λυθούν κάποια θέματα. Και συνεδρίε. Αυτό mm. κάνετε συνεδρίε. Φυσικά... Έχω διαβάσει με αλήθεια πω κάνετε συνεδρίε και μέσω Skype. Ισχύει ναι. αυτό. Ναι. Πολύ ωραία, τέλεια. Είναι ναι, αυτό πλέον. είναι διευκολυντικό έτσι, για πολλοί κόσμοι, βέβαια. Αυτό δηλαδή. η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διευκολυντικό τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε ένα τεράστιο κύμα μετανάστευση. Έτσι. Ναι. Και δυστυχώ οι δομέ ψυχική υγεία στο εξωτερικό είναι λίγο δύσκαμπτε mm -hmm. και μεσω skype ισχυει αυτο πολυ ωραια τελεια ναι αυτο ειναι διευκολυντικο για πολλοι Και βεβαια αυτο η μητρική γλώσσα σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη δουλειά μα. Ναι. Πολύ συχνά Έλληνες του εξωτερικού ναι. ψάχνουν ψυχιάτρους και ψυχολόγους στην Ελλάδα Αλήθειά. για συνεδρίες γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν και, και πολιτισμικά κατά κάποιο τρόπο. Σωστά. Είναι κατά δύσκολο. Mm -hmm. Άλλη κουλτούρα εμείς, άλλη κουλτούρα αυτή. Ωραία, ναι. ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα τρόπο και αυτός ναι. επικοινωνίας και ναι, δηλαδή φυσικά. μπορεί να γίνει ψυχ... ψυχοθεραπευτική συνεδρία όπω είπατε και μέσω Skype. Γίνεται, γίνεται ναι, πλέον είναι κατά διαδεδομένο. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν είπαμε για τα στάδια τη κατάθλιψη, για να μην μείνουμε άλλο εκεί. Mm -hmm. Τώρα, ε, κύριε, είπατε ότι δεν έχει ηλικία η κατάθλιψη, Όχι, κύριε Ράμναλη, ότι επηρεάζει περισσότερο τι γυναίκε. Μπορούμε να πούμε τώρα, ε, τι, τι θεραπεία υπάρχει θεραπεία για την κατάθλιψη, Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, υπάρχει θεραπεία. Η ε, θεραπεία είναι και η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει, ιδίω σε πιο ήπιε μορφέ κατάθλιψη, κατά την προσωπική μου άποψη. Mm -hmm. Σε καταστάσει που είμαστε πιο βαριά, επειδή υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό βιολογικό υπόβαθρο από κάτω mm -hmm. και δεν είναι μόνο ότι το τι προκαλεί την κατάθλιψη, αλλά και τι προκαλεί η κατάθλιψη στη βιολογία μα. Σωστό. Επηρεάζει του ε, πάρα πολλού παράγοντε φλεγμονή, ε, είμαστε δηλαδή, σε μια κατάσταση σε τεράστια στρες του οργανισμού. Mm -hmm. ε, και από ένα σημείο και μετά, όταν κάποιο μπει σε, μια, σε ένα βαθύ καταθλιπτικό επεισόδιο, επί τη ουσία η ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ δύσκολο να επιδράσει. Μάλιστα. Οπότε εκεί είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Η οποία μπορεί να βοηθήσει βέβαια και σε στάδια τα οποία είναι αρκετά πιο πρόημα. Mm. Δηλαδή, ε, δεν σημαίνει δηλαδή, ότι κάποιο πρέπει να έχει βαριά κατάθλιψη και καλά, για να κάνει για να πάρει αγωγή. Ναι. Οπότε τα αντικαταθλιπτικά που χρησιμοποιούμε mm -hmm. ε, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουν πλέον τι παρενέργειε που mm. Που φανταζόμαστε. Που τα παλιά αντικαταθλιπτικά. Ναι. Γιατί πολλοί μύθοι σχετικά με την ψυχιατρική και τα ψυχικά νοσήματα είναι 30 και 40 χρόνια πριν. Όντως. Αλλά την τελευταία 20η έχει γίνει μεγάλη επανάσταση σε αυτό το κομμάτι. Τη 20 αετία, 30 ναι. χρόνια, α Και πόσο καιρό. Ε, τώρα θα μου πείτε ανάλογα αυτέ είναι εξοτομικευμένε περιπτώσει. Πόσο ξέρω, να, καιρό μπορώ ναι. να πάρω φάρμακα ας πούμε, ή να κάνω ψυχοθεραπεία. Άρα, αρχίζουμε σιγά-σιγά με την ψυχοθεραπεία και μετά εσεί αποφασίζετε, αν χειροτερέψει η κατάσταση, να προχωρήσετε. Ξεκινάμε σε... με μια εκτίμηση. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί φάρμακα από την πρώτη συνεδρία. Μπορεί. Φυσικά. Ναι, αν έρθει κάποιο μια. Άσχημη κατάσταση. Mm -hmm. Φυσικά. Όσο πιο νωρί χτυπήσει κάποιο, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία, mm -hmm. ε, τόσο μεγαλύτερα ποσοστά ε, ίαση έχουμε ε, και τόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα. Mm -hmm. Αν χτυπήσει πάρα πολύ αργά. Ε, γιατί η κατάθλιψη. Εντάξει, μπορεί το είπαμε είναι μάλλον, και είναι, και επικίνδυνη. είναι επικίνδυνη, ε? ε; Ναι, γιατί μπορεί να, κάποιο να έχει αυτοκτονικέ σκέψει θα να οδηγήσει σε αυτοκτονία. Ναι. Ε, άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα σας επισκεφτεί, έστω για μια συνεδρία, για μια εκτίμηση όπω είπατε, ναι, επειδή νιώθει αυτά τα συμπτώματα, ε, μεγάλο χρονικό διάστημα όμω, mm -hmm. είναι καλύτερο. Γιατί σίγουρα όταν παραμελείται αυτή η κατάσταση δεν είναι και το ό,τι Όπω καλύτερο... όλε οι καταστάσει υγεία. όταν παραμελούνται, είναι ό,τι θέλουν. Και η ψυχική υγεία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε Ράμαν. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πώς... Εξίσου σημαντική με τη σωματική υγεία, έτσι. Εννοείται και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι έρχονται απλώς για μία άποψη. Πολύ ωραία, ναι. Ακόμα και όταν δεν χρειάζεται κάποια παρέμβαση ιδιαίτερη. Ναι. Ε, το οποίο ότι ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένο σε αυτό το κομμάτι και για τους συγγενείς τους. Mm -hmm. Δηλαδή όλο και πιο σπάνια βλέπουμε περιστατικά άρνησης, τα λέγαμε, της ψυχικής νόσης. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο συχνά πλέον. Ε, και... Γενικότερα, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Έρχονται συχνά για μία γνώμη μόνο. Καλά κάνουν και έρχονται. Mm -hmm. Μα έχουμε τόσα προβλήματα στην εποχή μου. Δηλαδή, τα οικονομικά προβλήματα, τα άλλα, τα προσωπικά, τα οικογενειακά. Δυστυχώ, καθημερινά, επαγγελματικά αντιμετωπίσουμε ε, χιλιάδε προβλήματα. Αυτά, α πούμε, κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι, δεν μπορούν να ε, ναι. ε, ανταπεξέλθουν. Και όλοι μα, βέβαια. Γενικότερα γενικότερη δομή τη κοινωνία δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Έτσι, ακριβώ, κύριε Ραναλή. Άρα λοιπόν, υπάρχουν λύσει για την θεραπεία της κατάθλιψης, ναι. εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα κατάθλιψη και τρίτη ηλικία. Ποια είναι τα mm. συμπτώματα που έχουν τα άτομα της τρίτης ηλικία. Ας δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί αφενός η κατάθλιψη είναι πάρα πολύ συχνή στην τρίτη ηλικία, αφετέρου είναι πολύ υποδιαγνωσκόμενη, δηλαδή δεν δε διαγιγνώσκεται <laughs> εύκολα mm -hmm. Γιατί πολλά από τα συμπτώματα που μπορεί να βλέπουμε τα θεωρούμε ας πούμε φυσιολογικά στους ηλικιωμένους. Έτσι, σωστό, ναι. Ε, τώρα βέβαια να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι οι ηλικιωμένοι που ήταν παλιότερα. Φανταζόμασταν, ναι, που είναι. Εντάξει, ναι. ε, Ιδίω οι άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις, ε, αλλά και, και, και στην επαρχία. Ε, ακόμα, είναι πολύ πιο μοντέρνοι, πολύ πιο Καλώς ενημερωμένοι. χρησιμοποιούν το ίντερνετ, Φυσικά. ενημερώνονται. Έχουν έτσι. κινητό. Φυσικά. Έχουν κινητό. Σμαρτφόν Έτσι. έτσι. <laughs> έτσι οπότε, αλλά παρόλα αυτά, στην τρίτη ηλικία, πολύ συχνά η κατάθλιψη έχει άτυπα συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί απλά να είναι σωματικά συμπτώματα. Mm -hmm. Δηλαδή, να διαμαρτύρεται πολύ συχνά ο, ο ασθενή για πονοκεφάλου, ah. για σωματικά συμπτώματα, να ασχολείται υπερβολικά με την υγεία του. Μάλιστα. Να έχω αυτό, θα πεθάνω υποχονδριακέ mm -hmm. σκέψει. Ε, να έχει μια απόσταση. Και επειδή στην τρίτη ηλικία γενικά η απόσταση έτσι κι αλλιώ υπάρχει. Και λόγω τη σύνταξη, πολλά άτομα δεν αισθάνονται. Καλά, η σύνταξη είναι μέγιστο παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Ιδίω στου άντρε. Όσο πιο αργά. στους άνδρες, ε? Περισσότερο, ναι. Ναι, γιατί οι γυναίκε έχουν. Οι γυναίκε άλλα... έχουν καλού ρόλου, οπότε βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Ενώ οι άντρε καθορίζονται συχνά από τη δουλειά του και μόλι σταματήσουν να βγουν στη σύνταξη, ζορίζονται. Ναι. Πάντων, η σύνταξη παίζει μεγάλο ρόλο. Οι, οι λιγότερε κοινωνικέ επαφέ mm. και λόγω ότι δεν δουλεύουν πολλοί από αυτού. Ε, ότι μένουν μόνοι του τα παιδιά, έχουν μεγαλώσει. Αυτό. Τι μένουν μόνοι. Αυτό. Ότι φεύγουν τα, τα παιδιά από το απαθή. σπίτι. Και φυσικά μπορεί να έχουμε το νόμο ότι η κατάθλιψη μπορεί να είναι και ένα ε, πρόημο σύμπτωμα άνοια. Δεν ναι. μπορεί να πρωτοεμφανιστεί μια άνοια με μια καταθλιπτική συνδρομή. Γενικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι η αντιμετώπιση της στου ηλικιωμένου του προσδίδει τεράστια ποιότητα ζωή και τους δίνει και χρόνια, να το πω απλοϊκά, έτσι. Mm -hmm. Γιατί καλά χρόνια και βοηθάει και πολύ περισσότερο να μην εμφανιστούν και άλλα προβλήματα υγείας. Φυσικά, εννοείται. Ε, κύριε Ραμναλή, τι θα προτείναμε ας πούμε, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας προκειμένου έτσι, να ε, μην νιώθουν, ε, όπως είπαμε, έτσι, καταθλιπτικά. Τι, τι, πρέπει να κάνουν, τους δώσουμε και καμιά συμβουλή. Γιατί mm. μπορεί να είναι στα, προ, στα, στα, στα πρώιμα στάδια της κατάθλιψης, όπως είπατε, για να το ξεπεράσουν αυτό. Και να μην, μην κλείνονται στο σπίτι. Να, μην στο να σπίτι. έχουν ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να πηγαίνουν ε... και στα καπί και όλε αυτά στου συλλόγου, πολιτιστικού. Ναι, 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 δεν είναι και πλέον τα καπί, μόνο υπάρχουν ε, ένα σωρό ναι, πράγματα. Και σύλλογοι, ναι, πολλοί και ναι, ναι. διάφοροι, ναι. Μιλάμε για την επαρχία. Γιατί στην επαρχία, δυστυχώ ή ευτυχώ, υπάρχουν αυτά τα κέντρα τέλο πάντων των ανθρώπων τη τρίτη ηλικία, τα οποία μαζεύονται εκεί και περνάνε καλά. Και δεν είναι κακό να το κάνουν, έτσι. Ναι, υπάρχει και λίγο και τα πράγματα. Τα χωριά ιδίω έχουν και το καλό ότι θα πάνε από εδώ, θα πάνε στο διπλωμένο σπίτι. Θα ναι, κάνουμε. ναι, ναι, υπάρχει επικοινωνία περισσότερη. Εννοείται, Εννοείται ναι. με τη γειτονιά και με όλα αυτά. Αλλά και στι λοιπόν... πόλει υπάρχουν πολλέ δραστηριότητε. Πάρα πολλέ. Πολύ σημαντικό αυτό. Η άσκηση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην αμελούν το να κάνουν ένα περίπατο, να, να, ε, να βγουν. Μην να, γενικό, γενικό. να μην απομονώνονται γενικώ, Να μην απομονώνονται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ε, αν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα λοιπόν στα άτομα τη ηλικία και αυτά μπορούν να πάρουν μία εκτίμηση από ένα ψυχίατρο που θα του βοηθήσει πάρα ναι, πολύ. Ε, σύντωση, τους συνήθως τους ηλικιωμένους τους φέρνουν συγγενείς τους. Ναι. Ε, επειδή ανησυχούν, ας πούμε, μια κόρη, ένας γιος. Αλλά έχουν και μόνοι τους, αλλά όχι τόσο συχνά. ναι, οι, τα άτομα τρίτη ηλικία σίγουρα θέλουν υποστήριξη από το συγγενικό περιβάλλον που ναι. να έρθουν. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση η οποία διορθώνεται, εμφανίζεται και στην τρίτη ηλικία. Και υπάρχει, θέλω να σα ρωτήσω τώρα, πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και επιλογή κατάθλιψη. Πολλέ mm -hmm. γυναίκε μετά τη γέννα παθαίνουν κατάθλιψη. Για ποιο λόγο, ναι. κύριε Ράμνα, είναι συχνό αυτό, σα επισκέπτονται οι γυναίκε ή το αφήνουν, το παραμελούν. Όχι, το παραμελούν σε καμία περίπτωση. Α, είναι ωραία, είναι από τα παιδιά Ωραία. Γιατί εμπλέκονται τα παιδιά στη μέση. Ναι. Ε, εντάξει, επιλόχιο κατάθλιψη είναι μια σύνθετη κατάσταση και αρκετά επικίνδυνη. Ναι. Ναι, γιατί έχει και. πολύ συχνά συνοδεύεται από παραμέληση του παιδιού, mm. με πολύ, έχει αρκετά υψηλό ποσοστό αυτοκτονικότητα. Ε, είναι μια κατάσταση η οποία παίζει ρόλο σίγουρα και το ορμονικό προφίλ μετά την εγκυμοσύνη. Σωστά, ναι. Εδώ βλέπετε ότι οι γυναίκε που μπορούν να μην εμφανίσουν επιλόγια κατάθλιψη έχουν μια έτσι κατά κάποιο τρόπο ασταθή ψυχική διάθεση, το πρώτο εξάμεινο, οχτάμεινο μετά, μετά τη γέννα. Ναι, ναι, ναι. Λόγω των ορμόνων που πρέπει να εξισορροπηθούν με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν τεράστιε αλλαγέ. Παίζουν βέβαια ρόλο και τεράστια πράγματα, και άλλα πράγματα όπω το ότι ε, η αλλαγή εικόνα σώματο. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο. ρόλο. Πάρα ε, πολύ με, πολύ. ρόλο. Ε, με την έννοια ότι ακόμα και αν επανέλθει μια γυναίκα, ότι στην αρχή έβαλε πολλά κιλά, μετά τα έχασε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Η αλλαγή ρόλου είναι τεράστιο mm -hmm. θέμα βέβαια. Mm -hmm. Ότι ξαφνικά γίνεται μητέρα, οι ευθύνε, το άγχο. Mm -hmm. Ουσιαστικά αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προ την ηλικίωση. Ναι. όταν κάποιο γίνει γονιό. Ε, γιατί μέχρι και τότε... αναλογίζεται και την ευθύνη που έχει απέναντι στο άτομο το ε, οποίο έχει φέρει δεν ζωή. έχει ευθύνη για κάποιον. Μέχρι εκείνη τη ζωή όλα τον καλά. Βέβαια, η γυναίκα η οποία στη διάρκεια τη εγκυμοσύνης mm -hmm. το αισθάνεται αυτό. Το, το ζευγάρι δεν το αισθάνεται τόσο πολύ. Δηλαδή ο άνδρας τόσο πολύ δεν γίνει τόσο μεγάλη σημασία. Το άτομο αισθάνεται. είναι. άτομο είναι και η αλήθεια είναι ότι ε, ο μητρικός τρόλος πλέον είναι πιο μπερδεμένο από παλιότερα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ε, έχουν θέματα να διαχειριστούν οι σημερινέ γυναίκε περισσότερε από περισσότερα παλιότερα. Όχι, όχι, Ναι. ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανένα συνειδητοποιεί τι σημαίνει το γονιό μέχρι να γίνει. Έτσι. Οι γυναίκε τώρα αυτό είναι και ότι συνήθω την εγκυμοσύνη την αφήνουν σε πιο μεγαλύτερη ηλικία, 30-35, ναι. αφού ολοκληρώσουν λίγο τι επαγγελματικέ του δραστηριότητε, ε, και αυτά, ο, πάρουν μια θέση στην εργασία η οποία πιστεύουν για αυτέ ότι αξίζει. Και μετά οδηγούνται στην εγκυμοσύνη. Ναι, λοιπόν... Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, βέβαια, με την έννοια <laughs> ότι αυτό μπορεί, θα έλεγε να πει κάποιο ότι σε πιο μεγάλη ηλικία η μητρότητα θα μπορούσε να είναι πιο συνειδητοποιημένη. Ναι. Αλλά ενδεχομένω πολλέ φορέ δεν είναι. Δεν είναι, ναι. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν είναι συνειδητοποιημένη. Γίνεται απλά για να γίνει μερικέ mm -hmm. Επειδή περνάνε τα χρόνια, θέλω να κάνω. Και οι συγγενεί όλοι λένε: Άντε, τι θα γίνει το ζευγάρι, Πάει ένα παιδί, τέλο πάντων. Πολύ συχνά. Είναι το περίγυρο, ο κοινωνικό. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι, δεν είναι καθόλου έτοιμη πολλέ φορέ. Η... Ναι. Δεν, δεν, λέω ότι γι' αυτό φταίει, αυτό φταίει για την επιλογή ο κατάθλιψη. Ναι, Λέβη, απλά λέμε δηλαδή, για το λίγο, ρόλο τη γυναίκα στη σημερινή εποχή. Μάλιστα, ναι. Άρα λοιπόν η κατάθλιψη, είπαμε και την κατάθλιψη και την τρίτη ηλικία. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η κατάθλιψη και να κλείσουμε σιγά σιγά το κομμάτι και το πρώτο μέρο τη εκομπή, κύριε Ραμναλή. Η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί και σε άτομα. Γιατί τελευταία έκανα πάρα πολλά θέματα για αγκολογικού ασθενεί, και mm -hmm, mm -hmm. ασθενεί με καρκίνο. Όχι τόσο, που, που βλέπω ότι γενικά παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα αυτή τη κατάσταση. Είναι συχνό. Άτομα, δηλαδή η κατάθλιψη εμφανίζεται και σε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγεία. Προβλήματα υγείας, ναι. Βαριά προβλήματα υγεία. Δηλαδή δύσκολα και είναι σε ηλικία νέα. Mm -hmm. Αυτό. Παρά το ότι θα νομίζαμε, ε, ο καρκίνο δεν αποτελεί πιο συχνές, ε, από τα πιο συχνά νοσήματα που κάποιο κάνει κατάθλιψη. Αλήθεια. Ναι. ναι. Κάνει, είναι, ναι. μπορεί. Ε, κυρίως αυτό που παίζει ρόλο είναι. Η χρονιότητα του νοσήματο mm -hmm. και τα συμπτώματα, ο πόνο, πολύ συχνά. Μιλάτε τώρα για ρευματικά νοσήματα. Για ρευματικά ίσως νοσήματα, η ανωσόλου, για αυτοάνωσα. αυτοάνωσα. Mm -hmm. Η χρόνια ανοιχτική πνευμονοπάθεια έχει τεράστια mm -hmm. ποσοστά κατάθλιψη. Mm -hmm. ε, τα καρδιακά νοσήματα επίση εμφανίζουν συχνά. Μην Ή... μου πείτε και ο διαβήτης. Ο διαβίτη πάρα πολύ συχνά. Γιατί? Εγώ όταν βλέπω διαβητικό θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα εμφανίσει κατάθλιψη. Γιατί, γιατί είναι χρόνια να και διαβίτη. Εντάξει, είναι και η ταλαιπωρία, αλλά παίζει ρόλο νομίζω και σε μεγάλο βαθμό και η βιολογία του, του διαβήτη, Δηλαδή επηρεάζει τα αγκία, τα μικρά. Η κλινική εικόνα δηλαδή επηρεάζεται και τα αγκία. Δηλαδή υπάρχουν και μορφέ κατάθλιψη που έχουν να κάνουν πιο πολύ με οργανικά αίτια. Μάλιστα. Κατανοητό. Mm -hmm. Και αυτό περισσότερο εμφανίζεται στα χρόνια νοσήματα που σα Στα χρόνια νοσήματα, ναι. ναι. Εσεί στα... έχετε και ναι. με χρόνια νοσήματα που έρχονται για να. Ε, πάρα πολλούς, ναι, πάρα πολλού. Mm -hmm. Και όχι τόσο ογκολογικού. Εγώ φανταζόμουν του ογκολογικού πιο πολύ, γι' αυτό σα είπα πιο πολύ. Δηλαδή, όχι, οι άνθρωποι οι ναι. οποίοι τυχόν έχουν ένα καρκίνο. Ο άνθρωπο έχει ικανότητα εξε... να προσαρμοστεί γενικώ. Προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται αυτό το άνθρωπο. Αυτό καλό είναι. Καλό είναι, βέβαια. Αυτό καλό είναι που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, κύριε Ραμναλή, α μην πούμε άλλα καταθλιπτικά, θα κάνουμε ένα μικρό <laughs> διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για άλλε ψυχικέ διαταραχέ. Δεν ξέρω από ποιε να αρχίσουμε. Είναι πάρα πολλέ αυτέ. Ναι τη διπολική διαταραχή να μιλήσουμε για την ιδεοψυχοαναγκαστική. εσεί θα μα πείτε. Ε, ή για τι άλλε, την ε, ψυχογενεία, νορεξία, ανορεξία, τη φιλμία. Αυτό θέλω μια κομπή καθένα. Μια κομπή ε, ε. καθένα, <laughs> τι να πούμε. Καλά, ε, θα αποφασίσουμε λοιπόν για το ποιε από όλε τι πολύ σημαντικέ αυτέ, τι πιο συχνέ θα πούμε, διαταραχέ τι οποίε βιώνουμε καθημερινά, θα συζητήσουμε σήμερα προκειμένου να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε.